Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι 11 Απριλίου, είμαστε στο Πελίτη και έχουμε βάλει ένα αγκούρι σε γλάστρα. Θα σας, σας προτείνουμε να καλλιεργήσετε αγκούρια σε γλάστρες. Υπάρχει ένα βίντεο από το καλοκαίρι του 2021, τώρα είμαστε Απρίλιο του 2022, που δείχνει ότι είχαμε πάρα πολύ καλή παραγωγή και τα πήγαμε πολύ καλά με αγκουριές σε γλάστρα. Στη γλάστρα προσέχουμε να έχουμε 30 εκατοστά διάμετρο περίπου. Βλέπετε είναι αρκετά μεγάλη και έχει και ύψος περίπου 30 εκατοστά. Βάζουμε ένα πλούσιο χώμα, κομπόστ ή από το εμπόριο χώμα για λουλούδια. Θέλει νότιο, θέλει ανατολικό προσανατολισμό. Εδώ η γλάστρα στο μπαλκόνι κοιτάει ανατολικά. Αν η θερμοκρασία της νύχτας πέφτει κάτω από 15 βαθμούς, είναι δύσκολα για την ανάπτυξη του αγκουριού. Θέλει 20 με 25 βαθμούς σαν ιδανική θερμοκρασία ανάπτυξης. Την άνοιξη ποτίζουμε δύο φορές την αναδεύτερη μέρα, δηλαδή ποτίζουμε ανά τρίτη, αλλά το καλοκαίρι ποτίζουμε κάθε μέρα έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια υγρασία για να μπορεί να αναπτυχθεί και να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που έχει. Είναι εύκολη η διαδικασία καλλιέργειας αγκουριού σε γλάστρες. Σας το προτείνουμε. Θα βάλω στα σχόλια να δείτε και τα βίντεο και το άρθρο που έχουμε από την περσινή δημοσίευση, να δείτε πόσο εντυπωσιακά καλά είχαν αναπτυχθεί οι αγκουριές μέσα σε γλάστρα. Αν έχετε σχόλια, γράψτε και θα σας απαντήσουμε. Αν έχετε να προτείνετε επίσης κάτι για την καλλιέργεια αγκουριού σε γλάστρα, θα χαρούμε να το διαβάσουμε. Μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας αν σας άρεσε και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε πολύ.